Και οι δύο, να μας ξαναψηφίσετε, να μας ξαναψηφίσετε. Έχουμε και καρότα και μαστίγιο. Δάσκαλος κρυφτός, απορφωτός λαός. Δάσκαλος κρυφτός, απορφωτός λαός. Αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση προσπαθεί να προωθήσει η κυβέρνηση, διαλύει αυτές τις διαδικασίες, διαλύει τους συλλόγους. Προσπαθεί να κάνει τον εκπαιδευτικό σκυφτό προκειμένου να υλοποιήσει το νέο σχολείο, το οποίο θα είναι εξαρτημένο από χορηγούς, στο οποίο οι γονείς θα βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και στο οποίο η γνώση θα διαλύεται. Ποτέ δεν αξιολογήθηκαν οι κυβερνήσεις εδώ και 40 χρόνια για τα γκρεμισμένα σχολεία, για τους ομάδες που πέφτουν, για το γεγονός ότι υποτεύουν να πάθουν ηλεκτροπληξία με την πρώτη βροχή, για τα εργαστήρια που δεν υπάρχουν, για τα αναλυτικά προγράμματα που εδώ και 15 χρόνια μαθαίνουν στο περίπου μαθηματικά, στο περίπου φυσική και τη γλώσσα από συνταγές μαγειρικής. Λοιπόν, εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτή την αξιολόγηση, θα την παλέψουμε με όποια κυβέρνηση και να έρθει. Είναι δύσκολος ο δρόμος μας, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε το δημόσιο σχολείο όρθιο. Στεκόμαστε σήμερα στο πλάι των εκπαιδευτικών, στηρίζοντας τη σημερινή κοινοποίηση, γνωρίζοντας καλά ότι η αξιολόγηση που θέλει να περάσει η κυβέρνηση είναι άλλο ένα μέτρο για να υποβαθμίσει το σχολείο μας. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται καθημερινά από εμάς τους γονείς, από τους μαθητές που είναι και οι πιο αυστηροί κριτές μέσα στους συλλόγους διδασκόντων. Αν πραγματικά το Υπουργείο ήθελε να πάρει μέτρα ώστε να βελτιώσει την κατάσταση στα σχολεία, θα έβρισκε λύσεις στα δεκάδες ζητήματα που απασχολούν γονείς και μαθητές. Στα δεκάδες κήπου που είναι στους προάβλους χώρους, στις υπόγειες αίθουσες, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών, στις ελλείψεις προσωπικού κοινωνιολόγων, κοινωνικών λειτουργών, συγγνώμη, και ψυχολόγων μέσα και έξω από τα σχολεία για να αντιμετωπιστούν τα τεράστια ζητήματα που απασχολούν γονείς και εκπαιδευτικούς. Δάσκαλε εμπρός, ισχύει στο κεφάλι, ο πάνος δρόμος είναι, αντίσταση και πάλι. Ο εκπαιδευτικό, λέει τεταμένο μου, μια ζωή ενιαία του σύνη, σχολεία παναστιά, με τους γονείς πεμάτες, είμαστε μαζί σας. Έχουμε τα ίδια αιτήματα σχεδόν. Στενάζουμε από την ίδια πολιτική. Από την ίδια πολιτική που στενάζουν τα σχολιά μας, στενάζει και η καλλιτεχνική παιδεία, στενάζουν και τα θέατρα. Εμείς έχουμε αίτημα και σας στηρίζουμε στον αγώνα σας να καταργηθεί και να πάρθει πίσω το ΠΔΕΛΤΑ 85, το οποίο τσακίζει στην κυριολεξία τα εργασιακά σας δικαιώματα, όπως τσακίζουν και τα δικά μας εργασιακά δικαιώματα, όπως τσάκισαν και την τέχνη μέσα από τα σχολεία, την οποία απαιτούμε να επιστρέψει. Αυτά και σας ευχαριστώ. Καλό κουράγιο στον αγώνα σας.